Θα το πάρουμε και του χρόνου, θα πάμε στην Ευρώπη. Θέλατε να φύγετε με το κεφάλι ψηλά. Έτσι. Είχατε και κάποιες προτάσεις, νομίζω, από το εξωτερικό. Έτσι έφυγα. Οι προτάσεις με το εξωτερικό ήταν το 64. Ήταν παλιά, ήταν ευχαριστημένο. Έχει κάνει και εταιρεία με τον Καζαντζίδη. Για πες μου αυτή τώρα. Ένα μίνι εκβιασμό στην ΑΕΚ. Έχει τραγουδήσει. Γιατί δεν με παραχώρησε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τι έγινε, για πες. Α, τότε στη Ρεάλ Μαδρίτης, βέβαια. Πότε έγινε αυτό το 64, το. Αυτό έγινε το 64-65, αρχές εκεί. Τι είχε γίνει. Φτιάξαμε ένα φιλικό παιχνίδι εδώ. Ναι. Η Ρεάλ Μαδρίτης, για να δεις ότι αυτές οι ομάδες δεν σκέπτονται τώρα. Σκέπτονται μπροστά. Κάνανε φιλικά παιχνίδια στην Ευρώπη με διάφορες ομάδες, παίκτες που εντοπίζανε τελικά. Υπήρχαν από τότε οι κατάσκοποι που λέμε και τα. Αλλά όχι οι κατάσκοποι, πήγα τον είδα, είναι καλός, δεν είναι καλός. Κάνανε παιχνίδια. Πρώτη φωνή. Εσείς πρώτη φωνή. Και ο Στέλιος ο Καζαζίδης, αυτό το μεγάλο τραγούδι. Όχι. Πείτε μου πώς είναι, το σωστό. Ο Στέλιος το γράψε, το έγραψε. Ο Στέλιος το έγραψε, αλλά την πρώτη φωνή την κάνατε εσείς. Όχι, όχι, εγώ το τραγούδα. Αυτό λέω, ναι, πρώτη φορή τραγουδάγατε εσείς. Αυτό ο Στέλιος δεν μπορούσε να τραγουδήσει σε άλλη εταιρεία. Άμπραβο, τραγουδήσατε, δεν έκανε εγώ το. Σε άλλες εταιρείες. Σε άλλο γήπεδο λέει. Ήσασταν ο τραγουδιστής εσείς. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, πάμε να δούμε Μίμη Παπαϊωάννου και να ακούσουμε Μίμη Παπαϊωάννου σε αυτό ακριβώς το οποίο λέει ο κ. Παπαϊωάννου. Είδες πως τι πάσα σου έκανα, χωρίς να έχω δει. 350 χρόνια μπροστά εσύ. 300. Ξέρεις ότι είναι η πρώτη χειραψία που κάνω σήμερα. Γιατί. Εύχομαι να σε γουρλής. Η πρώτη χειραψία με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου αυτή που έκανα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον κύριο Παπαϊωάννου και να ακούσουμε και τον κύριο Παπαϊωάννου. Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν. Της Ένωσης η αέτη τα δίχτυα κομματιάζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Κεραυνή βράχος η αμήνα σου. Και της Ρεάλ το φοβήτρο έγινε το όνομα σου. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίκτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίκτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Και Παπαϊωάννου τον κόλλο. Ένα 0, Queen's Park Rage. Ωραία, εποχές. Μαύρος, Τσαλάιτρε, Βάγνερ, Τόσκα, Τσαϊκόφσκι ήταν. Ο Φάντροκ, όχι. Φάντροκ. Μετά ήρθε Τσαϊκόφσκι. Ναι. Ο Μπάγεβιτς πότε ήρθε. Ο Μπάγεβιτς ήταν σε εμάς, είχε κάνει εγχείρηση μηνίσκο και έπαιξε μετά τον άλλο χρόνο. Δεν έπαιξε στο πρωτάθλημα στο ευρωπαϊκό, ήταν στον τάπλο μας. Συμπλήρωση. Να ρωτήσω κάτι, το Μίμη Παπαϊωάννου. Εγώ θυμάμαι τότε πήγα να σε προπονήσει με τον Μπάγεβιτς. Πώς στέλνει τα κορδόνια του, ποτέ δεν έσχευε, ήταν έτσι ο Τούσκο. Γιατί, τι δύσκολο, μπορεί να δεις τα κορδόνια του Τούσκο. Δώσαν καλημέρα. Πολύ έτσι.